υποβάλει το αίτημα να αυξηθεί η ελάχιστη μηνιαία σύνταξη για τους βουλευτές, για τους πρώην βουλευτές στο ποσό των 1.300 ευρώ το μήνα, καθώς φαίνεται, σύμφωνα με την επιστολή, πως τίθεται και θέμα διαβίωσης για κάποιους από αυτούς. Κύριε Χατζηρούσο, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Αν μπορείτε, σας παρακαλώ, μας εξηγήσετε αυτό το αίτημα, γιατί έχει προκύψει και έχει κατατεθεί ενώπιον του κυρίου Σιλούρη. Είναι ένα πάγιο αίτημα που άρχισε από το 1996 και συνεχώς δημιουργήθηκε, διότι η αντιμνησία των βουλευτών πριν από το 1991 ήταν πολύ χαμηλή και ως εκ τούτου η σύνταξη ήταν μηδαμινή, όπως όλοι οι προέδροι παραδέχονται. Στα αιτήματα μας ανταποκρίθηκε ο πρόεδρος, ο έμνησος πρόεδρος Κλειρίδης το 2002, ο οποίος τότε έβαλε την κατώτατη σύνταξη αντί 140 λίρες που ήταν στις 325. Έκτοτε παραμένει η ίδια, με αποτέλεσμα η σύνταξη 10 πρώην βουλευτών να είναι κάτω των 800 ευρώ και άλλων 10 κάτω των 932. Αυτό δημιουργά πρόβλημα πραγματικά επιβίωσης. Το γνωρίζω, διότι μου γράφουν ότι δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε την συνδρομή του συνδέσμου, καθότι δεν μπορούν να αγοράσουν ούτε τα φάρμακα που χρειάζονται για να για τις αρρώσκες που έχουν. Έκτοτε πήγαμε και στον πρόεδρο Χριστόφκια και στον στον Τάσο Μπαδόπουλο, οι οποίοι και οι δύο είπαν ότι πραγματικά χρειάζεται διόρθωση αυτής της κατώτατης σύνταξης, διότι είναι απαράδεκτο βουλευτές, άνθρωποι που υπηρέτησαν τον λαό, να παίρνουν τόσο χαμηλή σύνταξη και που να μην τους δίδει το δικαίωμα μια σωστής διαβίωσης. Δυστυχώς δεν έχει γίνει οτιδήποτε έκτοτε. Μιλάμε για τι αριθμό ατόμων μιλάμε, κύριε Χατζηρούσο? Διαβάζω 22 στην επιστολή. Ναι, οι 10 τα στοιχεία αυτά που σας δίδω τα εμπήρα από το Γενικό Λογιστήριο. Ναι. 10 παίρνουν κάτω από 800. Το κατώτατο όριο είναι 799,87 σεντ. Ναι. 10 άτομα και τώρα 9, διότι ο αριθμός αυτός συνεχώς μειώνεται. Μιλούμε για κατώτατη σύνταξη και όταν άρχισε το αίτημα ήταν 37, τώρα εμείναν πάρα πολύ λίγοι. Ναι. 22, διότι οι άλλοι περάσαν στην ημιμονιότητα. Κύριε Χατζηρούσο, με όλο το σεβασμό, αντιλαμβάνεστε ότι σε μια περίοδο όμως κρίσης, γιατί ακόμα δεν έχουμε βγει από την κρίση, σε μια κοινωνία που υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν πολύ χαμηλότερη σύνταξη από αυτήν την οποία εσείς αναφέρετε, ενδεχομένως ένα τέτοιο αίτημα να ακούγεται ιδιαιτέρως προκλητικό? Δεν είναι καθόλου προκλητικό, διότι σας είπα, υπάρχει πρόβλημα επιβίωσης. Και εξάλλου, εάν το δείτε και με τις συντάξεις ενός βουλευτή τώρα μιας θητείας που είναι πέραν των 1.300 ευρώ, και εξάλλου θα επηρεάσει τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης ή της Βουλής με ένα ελάχιστο ποσό ετήσια που δεν υπερβαίνει τις 80.000. Γι' αυτό είναι που το εγείρουμε. Είναι η αδικία που υπάρχει. Σε σχέση με τις σημερινές απολαβές εννοείται αδικία. Ναι, των βουλευτών που... Ναι, η σύνταξη των βουλευτών που παίρνουν τώρα, ναι. Ναι. Έχετε πάρει οποιαδήποτε απάντηση από τον κύριο Σιλούρη ή έχετε μιλήσει καθόλου, έχετε βολιδοσκοπήσει τη Βουλή σήμερα για να δείτε πώς αντικρίζει το αίτημα? Η επιστολή δεν εστάλει μόνο στον πρόεδρο της Βουλής. Αντίγραφα της επιστολής εστάλησα σε όλους τους πρόεδρους των κομμάτων και σε όλους τους, και στον πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών. Το έκαναμε και στο παρελθόν. Ναι. Η απάθεια
είναι τρομερή. Όλοι βρίσκουν δίκαιο για να σας πω τι αναφέραν οι πρώην προέδροι. Είναι, αναγνωρίζουν την αδικία, αλλά κανένας δεν φροντίζει να κάνει κάτι για διόρθωση της κατώτατης. Αναγνωρίζω το γεγονός ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ απολαβών και συντάξεως. Ακριβώς. Και, και άλλες εποχές λέει... τότε, άλλες τώρα, κύριε Χατζηρούσο. Ναι, μα γι' αυτό, ναι. Γι' αυτό και ο Ένιτσος πρόεδρος του Ίδης είπε, εντάξει, να διορθώσουμε κάπως αυτή την αδικία με το να εισάξουμε την κατώτατη σύνταξη για τους πρώην βουλευτές, όπως υπάρχει για τους πρώην δημάρχους και ξέρω εγώ, και ξέρω, η οποία είναι πολύ πιο ψηλή. Μάλιστα. Άρα είστε σε αναμονή απάντησης και από τον κύριο Σιλούρη και όχι μόνο κύριε Χατζηρούσο. Θα έχουμε την ευκαιρία να το ξανασυζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τηλεφωνική παρέμβαση. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα στη Λεμεσό, στο Λουκά Παθάρη. Έχει δύο θέματα να μας δώσει.